Χαίρετε. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο podcast με τον Αδάμ στο The Life After Law School. Σήμερα είμαστε εδώ και με τον κύριο Χρήστογλου, σωστά έτσι, Κωνσταντίνος. Ναι, ακριβώς. Ωραία. Ναι, ναι. Για λίγα λόγια για τον οποίο και για την ιδιαίτερη φύση του επαγγέλματός του θα μας πει πρώτα ο Αδάμ και μετά ο ίδιος αναλυτικά. Καλώς ήρθατε. Πούμε ότι σας βρήκαμε όλες είναι και Κωνσταντίνε. Να πούμε ότι το VidCast αυτό είναι υπό την αιγίδα της Επιτροπής 2021, χωρίς κάποια, δεν λάβαμε κάποια υλική ενίσχυση, απλά έχουμε την αιγίδα τους. Τώρα, με τον Κωνσταντίνο έχουμε βρεθεί αρκετές φορές σε εικονικές δίκες, σε επιλογή, σε ομάδες, κυρίως στο JESAP δηλαδή, γιατί ο Κωνσταντίνος ακολούθησε αυτό το δρόμο, εμείς κάναμε και κάποια άλλα πράγματα. Ενώ στο εμπορικό κομμάτι των εικονικών δικών. Μετά ο Κωνσταντίνος συνέχισε, βρεθήκαμε στις νομικές εσωτερικού, συνέχισε σπουδές του επίσης στο εσωτερικό, στο τομέα διεθνώς μεταπτυχιακό που υπάρχει. Και τώρα είναι πρεσβεία, γιατί επέτυχε στις εξετάσεις διπλωματικού σώματος και τώρα έχει διοριστεί, από ό,τι καταλαβαίνω, ως γραμματέας Α στην πρεσβεία Γ. Ναι. Ωραία. Το ανέβασα λίγο. Σαν γραμματέας γάμα στην πρεσβεία στην Αλγερία και έχει τα καθήκοντα του προξένου, όσο μας έχει πει. Θα μας εξηγήσει τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτό. Είναι εξαιρετική χαρά για μένα που τον γνωρίζω τόσα χρόνια και τώρα τον έχουμε μαζί μας. Και να ξεκινήσουμε από μια βασική ερώτηση που κάνουμε. Ποια ερεθίσματα έχει ο Κωνσταντίνος σε όλη αυτή την πορεία του στη σχολή ή πιο πριν, δεν είναι απαραίτητο ότι είναι μέσα στη σχολή αυτό, για να ακολουθήσει αυτή την πορεία του διπλωμάτη. Καλημέρα σας. Είναι όντως μια πορεία πολύ ενδιαφέρουσα και αρκετά ιδιαίτερη. Δεν είχα κάποια άμεση επαφή με το χώρο καθεαυτών της διπλωματίας, αλλά σαν αντικείμενο με ενδιαφέρε πάρα πολύ και νομίζω από το σχολείο ακόμα. Και στην σχολή συμμετείχα σε δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται, όπως είπες, εικονικές δίκες, τα NUN, τα Model United Nations, και είδα ότι μέσα από αυτές τις δραστηριότητες, οι οποίες είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες, ακόμα και αν κάποιος δεν θέλει να ασχοληθεί με κάτι σχετικό, αλλά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμες, είδα ότι με ενδιαφέρει αυτός ο τομέας. Είχα ακολουθήσει και αρκετά συναφή μαθήματα, κυρίως σχετικά με τον τομέα διεθνούς δικαίων. Όταν πήρα πτυχίο και έπρεπε να αποφασίσω τι μεταπτυχιακό θα κάνω, είδα ότι από τα αντικείμενα που υπήρχαν, αυτό που με τραβούσε παραπάνω είναι το διεθνές δίκαιο. Οπότε έκανα και εκεί μεταπτυχιακό. Και παράλληλα, στη διάρκεια του μεταπτυχιακού, συνέχισα να ασχολούμαι με τα NUN και με εικονικές δίκες, όπως είπε στο JESAP, το οποίο είναι ένας αρκετά απαιτητικός διαγωνισμός. Και πέρα από αυτό, συμμετείχα σε ένα διαγωνισμό στη Φραγκφούρτη διαιτησίας εμπορικών θεμάτων. Και αφού τελείωσα και με το μεταπτυχιακό και το στρατό φυσικά, αποφάσισα ότι θέλω να ακολουθήσω την καριέρα του διπλωμάτη. Οπότε μάλλον προετοιμάστηκα πρώτα και μετά έδωσα εξετάσεις στο διπλωματικό σώμα. Και αφού πέτυχα, έμεινα, όπως προβλέπετε, μία διετία στην Αθήνα, στο Υπουργείο Εξωτερικών, και μετά ξεκίνησα ερχόμενος στο Αλγέρι, στην πρεσβεία του Αλγέρι. Όπως είπα πριν, είμαι γραμματέας γάμα, όχι αλφα, ουσιαστικά προέτρεξες περίπου μία δεκαετία, γιατί όταν ξεκινάς είσαι ακόλουθος πρεσβείας και μετά από μία διετία γίνεσαι γραμματέας γάμα, β' αλφα και πάλι αγώντας. Και υπάρχει μια αλυσίδα βαθμών μέχρι του πρέσβη, φυσικά, που είναι το τέλος. Οπότε είμαι στο Αργέρι. Δεν ξέρω αν θέλετε να σας πω πολύ σύντομα τα καθήκοντά μου εδώ πέρα. Απλά ήθελα να σας ρωτήσω, πριν που είπαμε σε αυτό, στο τι κάνεις τώρα, σήμερα. Ας πούμε, εξετάζει το νομικό σώμα. Είναι ένα θέμα συζήτηση μεταξύ των νομικών που λες είναι όντως τόσο δύσκολες όσο τις παρουσιάζουν, είναι βατές, αλλά θέλει διάβασμα. Είναι αποσπέλαστες, ας πούμε, πώς θα το κάνεις. Είναι όντως όπως είπες, είναι μια κουβέντα έτσι αρκετά φιλολογική εξετάση του διπλωματικού σώματος. Δηλαδή, μπορείς να συζητάς επί χρόνια και χρόνων. Και εγώ εννοείται ότι όταν το άρχισα να. Όχι, το πήρα απόφαση, δεν άρχισα να σκέφτομαι να δώσω. Είχα πάρα πολλές επιφυλάξεις. Αν αξίζει τον κόπο, πόσο χρόνο ή χρόνια πρέπει να αφοσιωθώ.
Ναι, σίγουρα είναι, θέλει πολύ προσπάθεια, θέλει προετοιμασία. Πιστεύω ότι αν κάποιος έχει ένα υπόβαθρο από τα φοιτητικά του χρόνια, είναι ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, διότι εγώ όταν ξεκίνησα να προετοιμάζομαι σοβαρά, είδα ότι είχα από τη σχολή πάρα πολλά ερεθίσματα και βοηθήματα, όπως μαθήματα σχετικά ή διαγωνισμοί τύπου MUN, τα οποία δηλαδή μου παρήχαν ένα πλεονέκτημα. Το μεταπτυχιακό που έκανα ήταν πάρα πολύ επιβοηθητικό, γιατί η ύλη του ουσιαστικά σε ένα μεγάλο μέρος κάλυπτε ένα μέρος της ύλης που πρέπει να ξέρει κάποιος για το διπλωματικό σώμα. Οπότε, ναι, θέλει σίγουρα προσπάθεια. Όσο πιο νωρίς κάποιος το έχει έστω στο μυαλό του, τον βοηθάει αυτό να κάνει κάποιες επιλογές που τον βοηθάνε, θα τον βοηθήσουν στην προετοιμασία του. Αλλά σίγουρα θέλει υπομονή και... σίγουρα υπάρχει, είναι εξετάσεις οι οποίες έχουν ανταγωνισμό και είναι απαιτητικές, οπότε μπορεί κάποιος να μην τα καταφέρει με την πρώτη φορά, αλλά πρέπει να επιμείνει μία-δύο φορές ξανά. Είναι κάτι αντίστοιχο, ίσως ξέρετε, με το δικαστικό σώμα, όπου και πάλι θέλει μια προετοιμασία αρκετά μεγάλη. Θα έκανα αυτή τη σύγκριση. Είχαμε τον Ρωσίλ. Τον Παπαδί, τον ιό, τον Γιάννη, ο οποίος είναι δικαστής και πέρασε με αυτές τις εξετάσεις. Όψη δυσκολίας είναι το ίδιο εξετάσεις που έδωσε για να μπει και την ίδια ακριβώς δυσκολία υπήρχε και σε όλη τη σχολή. Είναι το ίδιο και στο διπλωματικό σώμα ή κάπως χαλαρώνει ή δυσκολεύει περισσότερο? Στο διπλωματικό σώμα είναι απαιτητικές εξετάσεις για να μπει κάποιος στην Διπλωματική Ακαδημία. Κατά μέσο όρο θέλει μια προετοιμασία περίπου ενός έτους έως και λίγο παραπάνω. Και όπως είπα, είναι συνήθως κάποιος να δίνει και δύο και τρεις φορές για να περάσει. Η ύλη είναι επίσης αρκετά μεγάλη. Είναι περίπου 15 μαθήματα, θα έλεγα, παντός επιστητού. Η δυσκολία σε σχέση με το δικαστικό σώμα, αν μιλάμε για κάποιους που έρχονται από το χώρο της δομικής, είναι ότι πρέπει να μάθει αντικείμενα που είναι σχεδόν άσχετα με την δομική, όπως οικονομικά, να ξέρει ξένες γλώσσες, ενώ το δικαστικό φαντάζομαι ότι είναι λίγο πιο θεματικά περιορισμένοι στα νομικά μαθήματα. Θέλει πολλά γαλλικά από ό,τι ξέρω. Θέλει πολλά και καλά γαλλικά το ναι, τα γαλλικά είναι, το μεγάλο, θα έλεγα, το μεγάλο εμπόδιο για πάρα πολλούς. Ακόμα και εγώ ήμουν της γερμανικής σχολής, έκανα, ίσως το είχαμε πει με τον Αδάμ, έκανα και στο ΚΕΤΕ γερμανικά πολλά χρόνια και στο σχολείο γερμανικά. Και όταν ουσιαστικά ξεκίνησα γαλλικά αρκετά αργά, και το μετάνιωσα βέβαια, ξεκίνησα με αφορμή το ότι ήθελα να δώσω το διπλωματικό σώμα. Για κάποια χρόνια είχαν καταργηθεί τα γαλλικά ως υποχρεωτική γλώσσα, αυτό ίσχυε μέχρι και φέτος, και μπορούσε κάποιος να περάσει με μια άλλη γλώσσα, όπως ισπανικά, γερμανικά. Αλλά από φέτος ξανά πρέπει να ξέρει κάποιος γαλλικά. Οπότε είναι σημαντικό, θέλει καλό επίπεδο, και στα αγγλικά θέλει καλό επίπεδο. Και να ρωτήσω κάτι άλλο που σκεφτόμουν καθώς τα έλεγες αυτά. Τώρα που είσαι μέσα και έχεις αναλάβει κάποια καθήκοντα, άξιζε τον κόπο? Δηλαδή έρχεσαι πίσω και λες, μου δίνει κάτι αυτό που κάνω, που λες ότι κουράστηκα πολύ, ανταγωνισμός μεγάλος, αλλά είναι αυτό. Σίγουρα όταν περνάει κάποιος νιώθει ένα αίσθημα ικανοποίησης και φυσικά το αίσθημα ότι έχει πετύχει κάποια σημαντική προσπάθεια. Και στη συνέχεια, βήμα με το βήμα, είδα ότι ο χώρος αυτός είναι αρκετά ενδιαφέρον. Προσφέρει πολλές αναλλαγές στο αντικείμενο, ακόμα και στο χώρο της εργασίας, δηλαδή μετακίνηση από μια χώρα σε μια άλλη χώρα. Οπότε, διαρκώς είναι μια πρόκληση και προσφέρει, πιστεύω, και τα πάνω και τα κάτω του. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να βρεθεί σε ένα σημείο που να είναι πραγματικά, να είναι σε ένα πολύ έτσι δύσκολο και απαιτητικό πόστο, ή μπορεί να βρεθεί σε κάποιο σημείο που να μην είναι τόσο απαιτητικό, αλλά αυτό έχει μια διαρκή αναλλαγή. Και αυτό είναι και η γοητεία του αντικειμένου, ότι δεν μπορείς να πλήττεις ποτέ, γιατί διαρκώς είσαι ενώπιον προκλήσεων. Πώς καθορίζεται ο τόπος, δηλαδή το ότι είσαι εσύ εκεί, το ότι είναι κάποιος άλλος αλλού? Ναι, όταν ξεκινάμε, όπως είπα, καθόμαστε, υπηρετούμε 2 χρόνια στην κεντρική υπηρεσία, στο Υπουργείο Εξωτερικών, και μετά επιλέγουμε
να μετακινηθούμε. Μπορούμε να πάμε σε δύο χώρες στη σειρά, μετά επιστρέφουμε στην Αθήνα για κάποια χρόνια και μετά μπορούμε να ξαναπάμε στο εξωτερικό. Επιλέγουμε κάποιες διαθέσιμες χώρες και γίνεται μια επιλογή. Αυτή που θέλεις σου είναι η πρώτη. Ναι, εμένα εδώ πέρα που είμαι στο Αργύριο είναι η πρώτη μου μετάθεση. Ήρθα το 2019, οπότε είμαι εδώ ούτε δύο χρόνια, ένα μισή χρόνο και κάτι. Να πω μόνο αυτό που είχες ρωτήσει πριν, ότι αφού περάσεις τις εξετάσεις, μετά φοιτούμε για ένα ενιάμενο στη Διπλωματική Ακαδημία και μετά δίνουμε ακόμα, κάποιες ακόμα εξετάσεις εξαγωγικές, οι οποίες βέβαια δεν είναι το ίδιο επίπεδο απαιτήσεων με αυτές που είναι για να μπει στο διπλωματικό σώμα. Θα έλεγα ότι είναι πιο τυπικές. Απλά επιβεβαιώνουν ότι έχεις μάθει κάποια πράγματα, αλλά δεν είναι σίγουρα οι εξετάσεις που είναι για να μπεις. Το κρίσιμο και πιο απαιτητικό στάδιο είναι οι εισαγωγικές εξετάσεις. Να ρωτήσω κάτι που σίγουρα ρωτάνε όλοι. Δεν ξέρω, Αδάμ, ήθελες να ρωτήσεις και εσύ, από ό,τι κατάλαβα. Αλλά μπορείς να το κάνεις εσύ. Ωραία, θα συνεχίσω με την οικογένεια. Δηλαδή, όλοι το λένε ότι αν πας στο διπλωματικό σώμα, πώς θα κάνεις οικογένεια, πώς γίνεται να έχεις οικογένεια, συνδέονται αυτά τα δύο. Δηλαδή, μπορούν να συνδυαστούν και να τα έχεις όλα. Πώς τους βλέπεις τους είναι, δεν ξέρω εσύ την οικογενειακή σου κατάσταση, αλλά σίγουρα πώς βλέπεις από γύρω οι συνάδελφοι να το διαχειρίζονται ή δεν το διαχειρίζονται. Αυτό είναι σίγουρα μια πρόκληση, που βέβαια ισχύει σε πολλούς χώρους. Για παράδειγμα, επειδή είπαμε για το δικαστικό, και στο δικαστικό σώμα υπάρχει μεδιακής μετακίνηση. Οπότε η ουσία είναι η ίδια ακριβώς. Είναι σίγουρα μια πρόκληση και πρέπει να μπορεί κάποιος να βρίσκει ισορροπίες και να διαχειρίζεται αυτά. Είναι ένα σημείο έτσι, το οποίο απαιτεί να έχεις υπομονή και να μπορείς να προσαρμόσεις τις καταστάσεις. Πιστεύω ότι είναι κάτι δύσκολο αυτό. Όπως είναι και σε πάρα πολλά άλλα επαγγέλματα. Για να σας ρωτήσω, είπες δύο χρόνια στην Αθήνα, στο Υπουργείο Εξωτερικών. Εκεί έχετε μια ευρεία ατζέντα ή είναι κάποιο συγκεκριμένο πιο διοικητικής φύσεως, ας πούμε. Δεν ξέρω αν μπορείς να αναφέρεις, αυτό σε ρωτάω λίγο πλαγιά. Επειδή το Υπουργείο είναι αρκετά μεγάλο, μπορώ να πω γενικά ότι υπάρχουν πολλές διευθύνσεις του Υπουργείου και γραφεία που ασχολούνται με κάποιο συγκεκριμένο αντικείμενο και ο καθένας είναι τοποθετημένος σε μια τέτοια διεύθυνση. Για να μην πω σε λεπτομέρειες και να μην επεκταθώ πάρα πολύ. Απλά γενικά ότι μπορεί κάποιος να ασχολείται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις διεμερείς σχέσεις με μια χώρα, με οικονομικές σχέσεις, με διεθνείς οργανισμούς. Το γεγονός ότι τοποθετήθηκε στην Αλγερία έχει να κάνει με το προηγούμενο διετές, ας πούμε, χρονικό διάστημα που είμαστε στο Υπουργείο Εξωτερικών ή καμία σχέση, ή απλά. Όχι, γιατί όπως είπα και πιο πριν, υπάρχει μια μεγάλη αναλλαγή και πριν τα αντικειμένων και μπορεί κάποιος να βρεθεί να ασχολείται με κάποιο αντικείμενο και μετά στην επόμενη θέση του να ασχολείται με κάτι άλλο, που να μην σχετίζεται άμεσα με την προηγούμενη θέση του. Κάποιες φορές υπάρχει μια σύνδεση και κάποιοι το επιδιώκουν να υπάρχει μια συνέχεια, αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι απαραίτητα πάντα έτσι. Αν πάει στην Αλγερία, να έχεις να κάνεις με ένα πορτφόλιο νοβοαφρικανικών χωρών, ας πούμε, για να είσαι πιο μπριφαρισμένος όταν θα έρθει η στιγμή. Κάποιες φορές συμβαίνει αυτό. Κάποιοι επιλέγουν ήδη μια πορεία που να εξειδικεύονται ουσιαστικά σε κάποιο τομέα. Αλλά δεν είναι αυτό ο κανόνας πάντα. Μπορεί κάποιος να. Δηλαδή, αν εγώ τώρα επιστρέψω π.χ. στην Αθήνα κάποια στιγμή, μπορεί να μετρήσει ότι ήμουν σε μια χώρα βορειοαφρικανική και να ασχοληθώ με αυτό το αντικείμενο, αλλά και αυτό δεν είναι απόλυτο ο κανόνας. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Έχεις συναδέλφους εκεί που είναι εκτός του νομικού κλάδου, δηλαδή είναι. Ναι, βέβαια. Αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Δεν υπάρχει περιορισμός στο ακαδημαϊκό υπόβαθρο για να συμμετάσχει και να γίνει κάποιος διπλωμάτης. Βέβαια, μπορώ να πω ότι ένα σημαντικό αριθμό, όχι η πλειοψηφία, αλλά ένα σημαντικό ποσοστό προέρχονται από την νομική, αλλά υπάρχουν και πολλές άλλες σχολές, όπως οι πολιτικές επιστήμες, τα τμήματα διεθνών
και οικονομικών σχέσεων. Η μεγάλη πλειοψηφία, θα έλεγα, προέρχεται από το χώρο γενικότερα των ανθρωπιστικών επιστημών. Για όσους ξέρουν από τα MVN και ασχολούνται, θα έλεγα ότι λίγο πολύ προέρχονται από το χώρο των σχολών οι οποίες συμμετέχουν στα MVN, δηλαδή οικονομικές, πολιτικές, διεθνών σχέσεων και νομικές. Βέβαια, υπάρχουν και συνάδελφοι οι οποίοι είναι από χώρους που δεν θα περίμενε κανείς ότι θα μπορούσαν να ασχοληθούν, από εκπαιδευτική μέχρι απόφοιτη θετικών επιστημών, όπως φυσική, χημική κτλ. Οπότε υπάρχουν από όλες τις κλάδους. Είναι μεγάλη γκάμα. Βέβαια, όσοι είναι από έναν έτσι πιο από κλάδο που δεν έχει τόση άμεση επαφή με το χώρο της διπλωματίας, σίγουρα για να ασχοληθεί πρέπει να καταβάλει παραπάνω προσωπική προσπάθεια. Γιατί αυτοί που ενώ για την προετοιμασία του για τις εξετάσεις π.χ. κάποιος που είναι από το τμήμα φυσικής ή χημίας, πρέπει να μάθει αντικείμενα τα οποία κάποιος που είναι από τη νομική τα ξέρει ήδη. Γι' αυτό και για μένα αξίζουν και παραπάνω συγχαρητήρια αυτοί που επιτυχάνουν από πιο... από άλλες σχολές. Ναι. Για να πάμε λίγο στα καθήκοντα. Τώρα στα καθημερινά, ας πούμε, σαν πρόξενος, τι ναι. Τα ξέρουμε εμείς, φαντάζομαι ότι δεν τα ξέρουμε. Ο πρόξενος ασχολείται με δύο ομάδες ατόμων. Αφενός είναι ο εκπρόσωπος και υπεύθυνος για τους Έλληνες που ζουν στη χώρα της αρμοδιότητάς του. Και κατά δεύτερον, για τους κατοίκους της χώρας, στην περίπτωση εδώ της Αλγερίας, οι οποίοι έχουν κάποια σχέση ή επιθυμούν να έχουν σχέση με την Ελλάδα. Δηλαδή, όταν αφορά τους Έλληνες, ο πρόξενος ουσιαστικά, κατά μία έννοια, εκπροσωπεί το δημόσιο και επιτελεί κάθε λειτουργία του ελληνικού κράτους στη χώρα που βρίσκεται. Είτε είναι θέματα στρατολογικά, εκπαιδευτικά, συμβολιογραφικά, έκδοση διαβατηρίων, συνδρομή από. Ακόμα και αν κάποιος π.χ. συλληφθεί ή έχει κάποιο πρόβλημα με τις αρχές, σε όλα αυτά πρέπει να επέμβει ο πρόξενος για να λύσει το πρόβλημα που υπάρχει. Και απ' την άλλη, σε ό,τι αφορά τους κατοίκους της χώρας, είναι αυτός που ουσιαστικά ελέγχει τους βοηθάει αν θέλουν να πάνε στην Ελλάδα για κάποιο λόγο, με την έκδοση θεωρήσεων, είτε για τον πιο απλό που είναι ο τουρισμός, μέχρι σοβαρότερο όπως μια επένδυση ή για εργασία. Είτε κάτοικοι της χώρας οι οποίοι ήδη ζουν στην Ελλάδα έχουν κάποιο θέμα διοικητικό, κάποιο ζήτημα και αυτό λύνεται μέσα από το προξενείο. Παράλληλα, ναι, στην περίπτωση δικιά μου βέβαια, πέρα από προξενούς, επειδή η πρεσβεία εδώ πέρα είναι μικρή, επιτέλω και καθήκοντα στον χώρο του να παρακολουθώ τις πολιτικές σχέσεις. Και έχουμε κάποιον συνάδελφο που είναι για τα οικονομικά ζητήματα, αλλά στο χώρο των πολιτικών σχέσεων ουσιαστικά τυχαίνει να είμαι και εγώ αρμόδιος. Αυτό ήθελα να το ρωτήσω για τις πολιτικές σχέσεις. Λίγο να μας πεις, γιατί ναι. Το διπλωματικό σώμα έχει σίγουρα ναι, έχει σχέση με τους πολίτες, αλλά έχει και πολιτικές, διεθνείς πολιτικές σχέσεις. Αυτό τι προϋποθέτει, επαφές με επικοινωνίες, συναντήσεις με αλλοδαπούς, με Αλγερινούς, ας πούμε. Ναι. Στο επίπεδο το επίσημο, οι επαφές μας είναι μόνο με το Αλγερινό Υπουργείο Εξωτερικών και με άλλες πρεσβείες, με συναντήσεις άλλων πρεσβειών. Τώρα, βέβαια, ανεπισήμως μπορούμε να έχουμε, επειδή βρισκόμαστε σε μια συγκεκριμένη χώρα, είναι φυσικό και εύλογο να έχουμε επαφές με τους κατοίκους της χώρας αυτής. Αλλά σε επίσημο επίπεδο έχουμε επαφή με το αντίστοιχο Αλγερινό Υπουργείο Εξωτερικών και με άλλες πρεσβείες. Φυσικά, οι σχέσεις που έχουμε ποικίλουν από χώρα σε χώρα, μπορεί να είναι από πάρα πολύ θερμές και κάρδιες, έως τυπικές, έως όχι τόσο καλές. Αυτό ποικίλει, είναι θέμα της εκάστοτε χώρας. Και φυσικά, ανάλογα με το σε ποια χώρα είναι κάποιος, διευκολύνεται ή δυσχεραίνεται η επαφή του με τη χώρα αυτή. Αλλά εμείς φυσικά, επειδή ακριβώς εκπροσωπούμε την Ελλάδα σε μια άλλη χώρα, επιδιώκουμε πάντα να προάγουμε τις σχέσεις μας με αυτή τη χώρα, να δίνουμε την καλύτερη εικόνα της Ελλάδας και να προσπαθούμε να φέρουμε πιο κοντά τις σχέσεις μας. Γιατί πολλές φορές ξεκινάει μια σχέση όπως τη σχέση στην ανθρώπινη, μπορεί να ξεκινήσει στην αρχή διστακτικά αρχικά, αλλά στη συνέχεια να εξελιχθεί σε κάτι πολύ θερμό. Και τώρα μιλάω για χώρες, αλλά έφερα το παράδειγμα από τους ανθρώπους, γιατί και η Ελλάδα έχει ξεκινήσει με κάποιες χώρες σχέσεις που στην αρχή ήταν πολύ τυπικές, δηλαδή έως περιορισμένες,
γιατί δεν μπορείς κάποιος να φανταστεί τι σχέση έχουμε με μια συγκεκριμένη χώρα για να, να συζητήσουμε τις σχέσεις μας, αλλά πολύ σύντομα εξελίχθηκαν και πλέον έχουν εξελιχθεί σε πάρα πολύ θερμές σχέσεις. Για να μπορείτε να βρείτε παραδείγματα στις χώρες της Μέσης Ανατολής, πάρα πολλές χώρες που πριν από κάποια χρόνια δεν είχαμε τόσο στενές σχέσεις και τώρα έχουμε πραγματικά πολύ καλές σχέσεις. Νομίζω ότι και στο κάτω-κάτω οι σχέσεις ξεκινάνε μεταξύ ανθρώπων. Δηλαδή, άμα κάτι δεν το ξέρεις, θα το γνωρίσεις και θα καταλάβεις αν ταιριάζεται. Ναι, ακριβώς. Ταιριάζουν και λαοί. Μπορεί να ταιριάζουν λαοί, μπορεί και όχι. Ναι, ναι. Είναι θέμα γνωριμίας και ακριβώς η γνωριμία, ο σύνδεσμος που φέρνει κοντά δύο λαούς και δύο χώρες, είναι αντίστοιχα οι πρεσβείες, οι διπλωματικές αρχές που έχουν οι χώρες μία στην άλλη. Λειτουργούν σαν σύνδεσμοι. Βέβαια, στην εποχή μας τώρα, που υπάρχουν το ίντερνετ, τα κοινωνικά δίκτυα και υπάρχει πιο εύκολη πρόσβαση και αμεσότητα, κάποιοι λένε ότι ίσως και να είναι περιττός ο ρόλος το να έχεις μια πρεσβεία σε μια χώρα, γιατί μπορείς να υπάρχει άμεση επαφή μεταξύ κάποιου που βρίσκεται σε μια χώρα και κάποιου στην άλλη. Εντάξει, αυτό έχει κάποια βάση γενικά, αλλά πιστεύω ότι σίγουρα το να έχεις μια πρεσβεία σε μια άλλη χώρα είναι χρήσιμο. Μήπως κάνουμε κάποιες συζητήσεις μαύρο-άσπρο, δηλαδή σε αναπτυγμένες χώρες όπως οι κεντροευρωπαϊκές ή η Αμερική ή η Ιαπωνία, Φιλιππίν. Το να είσαι με τηλεδιάσκεψη δεν είναι κάτι ξένο, αλλά τώρα να πας σε ένα πολιτισμό χωρίς να θέλει στην Λατινική Αμερική, ας το πούμε, και να προσπαθείς να κάνεις τηλεδιάσκεψη και να πεις ότι είναι το ίδιο πράγμα με το να είμαστε σε ένα γραφείο και να συζητάμε, δεν θα το εκλάβουν ως τέτοιο. Τι να κάνουμε, δηλαδή, δεν θα αλλάξουμε σε μια στιγμή. Ναι, έτσι ακριβώς, ναι. Να σε ρωτήσω, Κωνσταντίνε, κάτι ακόμα έτσι τεχνικό πάλι, αλλά υπάρχουν διαφορετικές πορείες για να γίνεις πρόξενος και μετά πρέσβης, επιλέγεις και μετά κλειδώνει και δεν αλλάζει. Πώς είναι, υπάρχει κάτι τέτοιο μόνο στο μυαλό μου? Στο χώρο μας έχουμε μια βαθμολογική εξέλιξη και παράλληλα υπάρχουν κάποιες θέσεις. Ο πρόξενος ή πιο για την κατακρίβεια επικεφαλής προξενικού γραφείου δεν είναι βαθμός, είναι θέση. Οπότε έχοντας κάποιος έναν βαθμό τάδε, π.χ. γραμματέας πρεσβείας Β ή Α, μπορεί να είναι και πρόξενος. Όπως είπα και πιο πριν, υπάρχει μια διαρκή συναλλαγή καθηκόντων. Βέβαια, υπάρχουν κάποια τυπικά προαπαιτούμενα ότι πρέπει κάποιος να υπηρετήσει κάποια χρόνια ως πρόξενος, πρέπει να υπηρετήσει κάποια χρόνια σε μια θεωρούμενη χώρα δυσμενών συνθηκών ή διδικών συνθηκών, πρέπει να έχει κάποια εμπειρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά είναι κάποια προαπαιτούμενα που πρέπει να τα έχει κάνει κάποιος για να προχωρήσει βαθμολογικά. Αλλά όλα αυτά γίνονται με σειρά που ο καθένας επιλέγει, παίζουν ρόλο οι συγκυρίες, οι περιστάσεις. Επειδή είπαμε πριν για την οικογενειακή κατάσταση, προφανώς και κάποιος που έχει και μικρά παιδιά, εννοείται ότι θα έχει προτεραιότητα μάλλον να είναι σε χώρες που ευνοούν το να έχεις παιδιά, να υπάρχει σχολικό περιβάλλον, να υπάρχουν υποδομές, ίσως να είναι κοντά στην Ελλάδα, αν έχει οικογένεια στην Ελλάδα και θέλει να έχει επαφή με την Ελλάδα. Οπότε είναι πάρα πολλοί παράγοντες που παίζουν ρόλο στην επιλογή του που θα ακολουθήσει κάποιος. Η ζωή σε μια χώρα της Βορείου Αφρικής, πώς θα δείτε, βέβαια υπάρχουν και χώρες στη Βόρεια Αφρική που είναι σε ημιεμπόλεμη κατάσταση, αλλά σε μια ειρηνική χώρα της Αφρικής, πώς θα διχαρακτηρίζεις? Εγώ θα έλεγα ότι ήταν η Αλγερία, επειδή τώρα μιλάω για την Αλγερία που είμαι εδώ πέρα, ήταν μια τελείως άγνωστη χώρα και πιστεύω για τους περισσότερους Έλληνες είναι μια παντελώς άγνωστη χώρα για την οποία δεν έχουμε ούτε καν μια εικόνα στο μυαλό μας πώς μπορεί να είναι. Αντίθετα με π.χ. το Μαρόκο μπορεί να έχουμε κάποιες εικόνες ή για την Τινησία. Ξέρουμε κόσμο που έχει πάει διακοπές στο Μαρόκο π.χ. Αλλά για την Αλγερία δεν νομίζω να ξέρετε κάποιον που να έχει πάει, με εξαίρεση εμένα. Οπότε είναι... Εγώ ξέρω ότι είναι ποδοσφαιρομάνα. Ναι, το ποδόσφαιρο είναι μέρος της κουλτούρας της. Ναι, ακριβώς. Ήταν μια πρόκληση, ήταν κάτι άγνωστο. Ήρθα πολύ δυσεκτικά στην αρχή, δεν ήξερα τι θα αντιμετωπίσω. Οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ φιλόξενοι, η χώρα είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Είναι σταθερή και ειρηνική, όπως είπες, αλλά δεν πάβει να είναι μια χώρα που ανήκει σε μια άλλη κουλτούρα. Είναι μουσουλμανική, υπάρχει αραβική γλώσσα κυριαρχή. Οπότε είναι ένα περιβάλλον διαφορετικό. Αλλά απ' την άλλη, δεν πάβει να είναι μια μεσογειακή χώρα. Είναι σαν τις... σαν το περιβάλλον στην Ντόχα, στο Κατάρ, που είναι αποξενωμένα από τους ντόπιους, ή έχεις
καθημερινές επαφές με τους ντόπιους. Όχι, όχι, όχι. Υπάρχει πάρα πολύ καλή και διάδραση με τους ντόπιους. Είναι φιλόξενοι, είναι ανοιχτοί γενικότερα, θα έλεγα. Ναι, οπότε είναι εύκολο για κάποιον να έχει επαφή με... Δηλαδή τα λαχανικά σου τα παίρνεις από το ντόπιο σούπερ μάρκετ, δεν πας σε ένα ευρωπαϊκό. Ναι, ακριβώς. Για να το πω αντίστροφα, είναι δύσκολο να ζήσεις αποκομμένος από το ντόπιο στοιχείο, γιατί εδώ που κατοικούμε είναι ένα προάστιο της πόλης, στο οποίο ζουν και ντόπιοι φυσικά. Υπάρχουν κάποιες περιοχές, υπάρχουν κάποιοι ξένοι, αλλά ο γενικός αριθμός των ξένων δεν είναι πάρα πολύ μεγάλος. Οπότε δεν μπορεί κάποιος να επιδιώκει να αποκοπεί από το περιβάλλον των Αλγερινών. Αναγκάζεται να έχει επαφές. Και αυτό είναι εφικτό. Και μάλιστα η γνώμη μου είναι ότι. Συγγνώμη, η γλώσσα. Μιλάνε μία διάλεκτο της αραβικής. Η οποία ομιλείται στην περιοχή του Μαγκρέπ, δηλαδή στην Αλγερία, με κάποιες παραλλαγές στο Μαρόκο και στην Τινησία. Αλλά είναι πολύ διαδεδομένα τα γαλλικά, το οποίο για κάποιον που ξέρει γαλλικά είναι πάρα πολύ επιπληκτικό, γιατί μπορεί παντού να συνηθίσει τα γαλλικά, παντού. Από το σούπερ μάρκετ, από το πεκάλικο, μέχρι στον δρόμο, να ζητήσει πληροφορίες. Νομίζω και λίγο ισπανικά, γιατί όταν είχα πάει στο Μαρόκο, όπως είπες, που πηγαίνουμε μια επίσκεψη. Ναι. Ισπανικά όλοι μιλούσαν. Ναι, αυτό είναι στο Μαρόκο. Αυτό έχει να κάνει με το υπό ποια χώρα είχαμε βρεθεί κατά διαστήματα υπό οικιακό έλεγχο. Το βόρειο Μαρόκο ήταν υπό ισπανικό έλεγχο, γι' αυτό μιλάνε ισπανικά. Στην Αλγερία όμως ήταν, όχι απικία, ήταν νομός της Γαλλίας. Ήταν κομμάτι της Γαλλίας. Οπότε τα γαλλικά είναι πάρα πολύ δεδομένα. Και την Ισία αντίστοιχα. Όχι τόσο πολύ, αλλά μιλάνε γαλλικά. Ναι, ναι. Είχες κάποια. Όχι. Ποια θα ήταν η δικιά σου προσωπική έμπνευση ή ενθάρρυνση που θα ήθελες να απευθύνεις μέσω αυτού του podcast σε παιδιά που σκέφτονται να ασχοληθούν με το διπλωματικό σώμα, όχι ναι. Απαραίτητα μόνο με αυτό. Δεν θα πω για το διπλωματικό σώμα ειδικά, γιατί θεωρώ ότι είναι μια εξειδικευμένη απόφαση και αρκετά ιδιαίτερη, αλλά θα πω γενικά ότι να ακολουθήσουν τα όνειρά τους, να σκέφτονται θετικά, δηλαδή τι μπορεί να κερδίσουν από κάτι, γιατί τους αρέσει, γιατί το επιδιώκουν και να μην σκέφτονται τα εμπόδια ή τις δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν θέλει κάποιος να γίνει δικαστής, π.χ. ή διπλωμάτης ή δικηγόρος, δεν θα βάλει μπροστά λόγους που τον αποτρέπουν να το κάνει, αλλά τι τον οθεί σε αυτό. Και σίγουρα στην τελική πρέπει να κάνουμε αυτό που μας γεμίζει και μας αρέσει. Γιατί στη δουλειά μας περνάμε ένα σημαντικό μέρος της μέρας, ίσως από τη μισή μέρα ή και παραπάνω ενίοτε. Οπότε πρέπει να μας αρέσει αυτό που κάνουμε. Δεν το κάνουμε συμβαζόμενοι. Και γι' αυτό θα τους έλεγα να κυνηγήσουν τα όνειρά τους. Δηλαδή, ό,τι όνειρα είναι αυτά. Να σε ρωτήσουμε και κάτι άλλο που συνδέεται πάλι με το πανεπιστήμιο και με τα φοιτητικά σου χρόνια. Αν γυρνούσες πίσω να δεις λίγο τη νομική με τη ματιά που έχει σήμερα, θα άλλαζες κάτι, υπάρχει κάτι που πιστεύεις ότι μπορεί να βελτιωθεί, γενικά στη διάδραση. Έχω πολύ καλές αναμνήσεις από τα φοιτητικά μου χρόνια, όπως και οι περισσότεροι φαντάζομαι, και από τη νομική ειδικότερα. Εγώ θεωρώ ότι η νομική την οποία σπούδασα είναι μια σχολή καλού επίπεδου. Δηλαδή, σε ό,τι αφορά το έμψυχο δυναμικό, τους φοιτητές, τους καθηγητές, είναι μια πολύ καλή σχολή. Αλλά θα παρατηρούσα ότι θα μπορούσε να βελτιωθεί στο τομέα όπου μπορεί να βελτιωθεί κάθε ελληνικό πανεπιστήμιο. Δηλαδή, στις υποδομές, από το πιο υλικό που αφορά τους χώρους και τα κτίρια, τα μέσα που χρησιμοποιούνται. Αλλά ναι, εγώ θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή σχολή και δεν θα την άλλαζα. Δηλαδή, αν κινούσα στην τρίτη λυκείο που έκανα το μηχανογραφικό, θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι είχα δηλώσει πρώτα νομική Θεσσαλονίκη, μετά Αθήνα και μετά Κομοτηνή. Και δεν νομίζω να άλλαζα αυτή τη σειρά. Και κυρίως πέρα από την νομική, και δεν θα άλλαζα και τη Θεσσαλονίκη. Θεωρώ ότι η Θεσσαλονίκη είναι μια πολύ καλή πόλη για ένα φοιτητή. Οπότε κάποιο που σκέφτεται και τη σχολή και την πόλη που θέλει να πάει, θεωρώ ότι η Θεσσαλονίκη είναι μια πολύ καλή πόλη. Ήθελα απλά, η ερώτηση είχε ως στόχο να αλλάξει κάτι στη σχολή από άποψη ρεθισμάτων. Δηλαδή, θεωρείς ότι έλαβες τα απαιτούμενα ή τουλάχιστον τα αρκετά ρεθίσματα για να ακολουθήσεις αυτή την πορεία ή θα μπορούσε να είναι λίγο κάτι πιο
Για ερεθίσματα θα μπορούσε να γίνεται καλύτερη διασύνδεση της σχολής με τη μετέπειτα πορεία κάποιου. Δηλαδή, θα μπορούσε να υπάρχει π.χ. μια θεσμοθετημένη πρακτική, για παράδειγμα. Γιατί η πλειοψηφία των αποφύτων νομικής ακολουθούν το χώρο της δικηγορίας. Θα μπορούσε να υπάρχει η πρακτική σε ένα επιχειρηματικό γραφείο ως απαιτούμενο για τη λήψη πτυχίου, δηλαδή να είναι στο πρόγραμμα σπουδών. Ή παράλληλα μια πρακτική στα δικαστήρια. Ή ακόμα για κάποιους που θα ενδιαφέρονται για το δικό μου χώρο, να μπορούσαν να κάνουν μια πρακτική στο χώρο του Υπουργείου Εξωτερικών. Αυτά όλα γίνονται ατύπως από ό,τι ξέρω, αλλά θα μπορούσε να. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να πάει σε ένα γραφείο. Μπορεί κάποιος το καλοκαίρι να πάει σε ένα γραφείο δικηγορικό να κάνει πρακτική, αλλά θα μπορούσε να ενταχθεί στο πρόγραμμα σπουδών, να είναι πιο θεσμοθετημένο. Και θα μπορούσαν να έρχονται στη σχολή εκπρόσωποι του εκάστοτε κλάδου και να παρουσιάσουν πώς είναι ο χώρος εργασίας. Αυτό θα ήταν αρκετά χρήσιμο, γιατί όσοι τελειώνουν τη νομική, νομίζω ότι βρίσκονται σε μια αρκετά αφηρημένη και αόριστη κατάσταση που ψάχνουν να δουν τα μελλοντικά βήματα. Και είναι μια έτσι, πολύ ασαφής και νεφιλόδης περίοδος. Και ίσως, αν υπήρχαν άνθρωποι όχι να κατευθύνουν, γιατί ο καθένας πρέπει να αποφασίζει μόνος του, αλλά να του δίνουν τα ερεθίσματα, αυτό που είπατε. Δηλαδή να του λένε, αυτός ο χώρος έχει αυτά τα, είναι έτσι, έχει αυτά τα πλεονεκτήματα και αυτά τα μειονεκτήματα. Αυτό θα ήταν χρήσιμο, πιστεύω. Γιατί εγώ ξέρω ότι υπάρχουν καθηγητές που το κάνουν αυτό, αλλά πρέπει να τους ρωτήσεις. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο δεν υπήρχε ένας επαγγελματικός προσανατολισμός μέσα στη σχολή. Ναι. Θα μπορούσε να υπάρχει. Σεμινάριο. Ναι. Εγώ θεάμαι ότι τα 4 χρόνια που ήμουν στη νομική, είχα πάει 1-2 φορές σε ημερίδες επαγγελματικού προσανατολισμού, οι οποίες ήταν οργανωμένες κεντρικά από όλο το Αριστοτέλειο. Αυτό δηλαδή που υπάρχει σαν πρωτόλιο θα μπορούσε να γίνεται πιο εξειδικευμένο για ό,τι αφορά τη νομική. Απλά να πούμε σε αυτό για το διπλωματικό, ας πούμε, συγκεκριμένα. Υπάρχει και εξάμεινη πρακτική σε πρεσβεία. Ναι. Που τι κάνεις, δεν ξέρω τι ακριβώς, τι κριτήρια υπάρχουν, είναι άμεση. Εντάχει να πω ότι μπορεί κάποιος φοιτητής να πάει να κάνει πρακτική σε μια πρεσβεία και για να το κάνει αυτό πρέπει να επικοινωνήσει απευθείας με την πρεσβεία. Οι πρεσβείες που προσφέρουν πρακτικές θέσεις ανακοινώνουν ότι μπορεί να πάει κάποιος φοιτητής για να κάνει πρακτική και ο ενδιαφερόμενος φοιτητής επικοινωνεί απευθείας με την πρεσβεία. Και αυτό είναι μια πολύ καλή εμπειρία. Απλά σκεφτείτε ότι είναι κάτι που εγώ δεν τον ήξερα και στο Αριστοτέλειο τελείωσα. Και θα με ενδιέφερε κιόλας. Ήταν κάτι που το σκεφτόμουν πολύ διπλωματικό, δεν ήξερα τι σημαίνει καν. Ενώ πρακτικά η δουλειά. Αλλά δεν ήξερα ότι υπήρχε πρακτική, ίσως να την είχα κάνει. Σε αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει το Πανεπιστήμιο να μπορούσε να μεταξύ όλων των άλλων να κάνει γνωστό ότι υπάρχουν αυτές τις πρακτικές. Που και εγώ για να πω την αλήθεια δεν το ήξερα. Το έμαθα πολύ πρόσφατα ότι μπορεί κάποιος να κάνει πρακτική σε πρεσβεία. Δεν το ήξερα κι εγώ. Ναι. Αλλά γίνεται. Ναι. Στην Αλγερία υπάρχει αυτή η δυνατότητα για κάτι που θέλει να το ζήσει. Έχουμε δεχτεί αιτήματα από φοιτητές ακόμα και στην Αλγερία, αλλά η υπηρεσία δεν προσφέρει θέσεις πρακτικής, γιατί όπως είπα είναι κάποιες φοιτητές που το κάνουν. Είναι το γενικότερο πλαίσιο. Τώρα ειδικά την εποχή του κορονοϊού είναι θα έλεγα αρκετά δύσκολη η πρόσβαση στην Αλγερία, γιατί δεν υπάρχουν πτήσεις, είναι πάρα πολύ ακριβές, η χώρα απαιτεί βίζα για να έρθει κάποιος με πολύ αυστηρούς όρους. Αυτά τα προγράμματα των πρακτικών γίνονται σε χώρες με πιο εύκολη πρόσβαση. Ξέρω ότι γίνονται σε αρκετές αρχές προξενία και πρεσβείες στην Βόρεια Αμερική, στην Ευρώπη. Γίνονται και σε κάποιες χώρες στη Μέση Ανατολή, αλλά όχι σε όλες, νομίζω. Μια αρκετά υποκοτιμητική συζήτηση και σε θεωρητικό επίπεδο και σε πρακτικό. Μάθαμε κι εμείς πράγματα, όχι μόνο αυτοί που θα μας δουν. Επιτέλους γνωρίζω τι σημαίνει ακριβώς το διπλωματικό σώμα και το επάγγελμα αυτό. Και ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Πάρα πολύ, Κωνσταντίνε, που είσαι μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ. Ήταν ωραία κουβέντα και εγώ θυμήθηκα σε αρκετά από τα θετικά μου χρόνια. Χαίρομαι που ελπίζω να σας φάνηκαν χρήσιμα αυτά τα λίγα και περιληπτικά που είπα. Και ελπίζω να βοηθήσουν κάποιον που απλά θέλει να ενημερωθεί για το τι εστί διπλωματικό σώμα να έχει κάποια ακούσματα, έτσι, κάποια ερεθίσματα.
Αυτός είναι ο στόχος. Είναι ο στόχος. Ναι, πω, έτσι, να πω απλά σαν, έτσι να πω απλά καταληκτικά ότι για να, κάτι σημαντικό είναι ότι είπαμε ότι για να οι εξετάσεις του πνευματικού σώματος γίνονται μία φορά το χρόνο συνήθως, όχι πάντα σε τακτά διαστήματα, αλλά γίνονται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Και ανακοινώνεται περίπου 40 μέρες πριν, βγαίνει μία προκήρυξη. Δηλαδή μπορεί κάποιος να παρακολουθεί στο σελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών και βγαίνει η προκήρυξη, η οποία αναφέρει ό,τι χρειάζεται να ξέρει, τις ημερομηνίες, την ύλη κτλ. Αυτά. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνε, που είσαι μαζί μας. Δεν ξέρω αν θέλει να προσθέσει κάτι ώρα, Ζήλη. Όχι. Ευχαριστήσω πολύ. Τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε για τον χρόνο και καλή συνέχεια στη δουλειά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα που σας είδα και σας άκουσα. Και εσείς καλή συνέχεια. Και να είστε καλά. Καλά να περνάτε. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.